Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, RG εδώ και καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του F1 2021 My Team Career Mode. Καλή χρονιά σε όλους, εύχομαι παιδιά. Ναι, αυτό το επεισόδιο είναι το πρώτο για το 2022. Ελπίζω όλα να σας πάνε όπως τα θέλετε με το νέο χρόνο. Ελπίζουμε λοιπόν όλα να τα πάνε όπως τα θέλουμε και εδώ, σήμερα που τρέχουμε σε μια σπουδαία πίστα, σε μια πίστα που ξέρετε ότι είναι από τις αγαπημένες μου όσοι με βλέπετε καιρό. Τρέχουμε στην πίστα της Μόντσα. Αλλά πριν από αυτό πρέπει να διαλέξουμε τον νέο μας οδηγό. Έχει τον Σον Γκουλάλ, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς το όνομά του, ο οποίος είναι λίγο meme, αυτός ο οδηγός της Φόρμουλα 2. Πρέπει να διαλέξουμε τον νέο μας οδηγό. Είμαστε ακριβώς στη μέση πλέον. Εντάξει, έχουμε περάσει τη μέση, αλλά είμαστε πριν το 12ο αγώνα. Και είναι ο καιρός που μπορούμε να διαλέξουμε νέο οδηγό. Μπορούμε, αν θέλουμε να ανανεώσουμε τον Callum Mylott, μπορούμε να διαλέξουμε ένα νέο οδηγό. Υπάρχουν κάποιες προοπτικές που θα μπορούσαν να είναι ενδιαφέρουσες. Νομίζω ότι οικονομικά θα αντέχαμε να κυνήγαγαμε τον Giovinazzi π.χ. Αλλά δεν ξέρω αν αξίζει τόσο πολύ. Νομίζω ότι οι δύο οδηγοί που μας ενδιαφέρουν περισσότερο είναι σαφέστατα ο δικός μας, ο Callum Mylott και ο Robert Schwartzman. Ο Robert Schwartzman είναι 70 overall. Είναι εντυπωσιακό για οδηγό της F2, ότι είναι 70 overall. Και ο Christian Lundgaard θα είναι μια πολύ καλή περίπτωση, 68 overall. Ο Callum Mylott είναι 67 και έχει και 67 focus αυτή τη στιγμή. Δεν έχει αποδώσει πάρα πολύ. Βέβαια στους τελευταίους αγώνες έχει αρχίσει και χτυπάει κάποια πολύ ιδιαίτερα επιθετικά ξεκινήματα, το οποίο με έχει εντυπωσιάσει. Νομίζω όμως ότι δεν αξίζει να ασχοληθούμε πάρα πολύ με νέο οδηγό. Δεν είναι ότι είμαστε και πολύ ανταγωνιστικοί. Θέλουμε έναν οδηγό που να είναι απλά ok, να είναι καλός, να είναι ταλαντούχος και δεν είναι τόσο κακός ώστε να τον διώξουμε ο Άιλοτ. Ναι, ναι Καρλ, ευχαριστώ. Είσαι πολύ ενοχλητικός Καρλ, πρέπει να το καταλάβεις εδώ κάποια στιγμή. Στέλνουμε λοιπόν ένα medium risk offer στον Callum Mylott, το δέχεται, contract signs, Monday 13 Δεκεμβρίου σε 98 μέρες από τώρα. Είναι η ημερομηνία όπου θα λήξει το συμβόλαιο του Callum Mylott. Οπότε θα ολοκληρώσουμε την πρώτη σεζόν με τον Callum Mylott, αυτό πλέον είναι σίγουρο. Και αν θέλετε να δείτε κάποιον νέο οδηγό στην ομάδα, να αρχίσετε από τώρα να σκέφτεστε ποιος θέλετε να είναι αυτός και να μου τον στείλετε, ώστε όταν μπούμε με το καλό στη νέα σεζόν να έχουμε μια εικόνα για το ποιος θα είναι ο συνοδηγός μας. Μπορεί κάλλιστα να συνεχίσει να είναι ο Άιλοτ, έτσι, δεν το αποκλείει αυτό τίποτα. Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο upgrade σήμερα. Λίγο πριν πάμε στη Μόντσα, ετοιμαζόμαστε για ένα πολύ μεγάλο upgrade. Δεν θα είναι έτοιμο στη Μόντσα, δεν θα είναι έτοιμο ούτε στο Σότσι. Monocoque Structure. Είμαστε η χειρότερη ομάδα στο σασί σε όλο το grid. Αυτό το upgrade θα μας ανεβάσει 2-3 θέσεις κατευθείαν. Και θα περιμένουμε. Είμαστε, βλέπετε, προ-προτελευταίοι. Είμαστε καλύτεροι μόνο από τη Williams και από τη Haas. Και μπαίνουμε έτσι αρκετά αποθαρρυμένοι στο Ιταλικό Grand Prix, βλέποντας πόσο πίσω είναι ακόμα το μονοθεσιό μας, ενώ έχουμε περάσει τα μισά τη σεζόν. Ο Callum Mylott έχει μια ευκαιρία να εντυπωσιάσει. Πάμε στο Q1. Υπογράψαμε τον Άιλοτ, ετοιμάζουμε μερικά πολύ μεγάλα upgrades, υπάρχει ενθουσιασμός για το μέλλον. Αλλά όσο και αν το μέλλον έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, κάτι που έχει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον είναι η πορεία μας σήμερα στην ιστορική πίστα της Μόντσα. Και αυτός που βλέπετε τώρα είναι ο πρώτος μας γύρος στο Q1. Ο Λατιφί αυτή τη στιγμή κάνει fastest lap, εντάξει, σίγουρα αυτό θα αλλάξει. Μπαίνουμε στο τελευταίο chicane της Μόντσα και ετοιμαζόμαστε να βγούμε στην τελική ευθεία λίγο πριν την παραμπόλικα. Για να δούμε αν θα καταφέρουμε να κάνουμε έναν χρόνο που θα μας βάλει στο top 10 τώρα για αρχή. Μπαίνουμε λοιπόν στην παραμπόλικα. Δεν παίρνω την καλύτερη γραμμή. Ναι, σίγουρα αυτή δεν είναι η καλύτερη αγωνιστική γραμμή που μπορείς να πάρεις στην παραμπόλικα. Χάσαμε αρκετό χρόνο εδώ. Χάσαμε αρκετά δέκατα. Τρίτη θέση προς το παρόν. Είμαστε πιο γρήγοροι από Λατιφί και Σουμάχερ. Αυτό θέλουμε. Ο Τζιοβινάτσι μας περνάει όμως. Καθώς μπαίνουμε στον δεύτερο μας γύρο, ο Τζιοβινάτσι είναι πιο γρήγορος από εμάς. Μας στέλνει στην τέταρτη θέση. Για να δούμε πώς θα βγούμε. Εδώ από την Turn 1, από το πρώτο chicane της Μόντσας, βγαίνουμε πιο αργά, προς το παρόν είμαστε λίγο πιο αργοί, αλλά τώρα καθώς μπαίνουμε στο τρίτο σέκτορ, ολοκληρώνοντας το δεύτερο σέκτορ της δεύτερης μας προσπάθειας στο Q1, είμαστε μισό δευτερόλεπτο πιο γρήγορα από ό,τι ήμασταν πριν. Έχουμε πέσει εννοείται στην πέμπτη θέση, ο Ράσελ είναι στην έκτη και ο Callum Mylott έχει κάνει χρόνο που είναι καλύτερος και από αυτόν τον Λατιφί και από αυτόν τον Σουμάχερ. Πολύ εντυπωσιακός ο Άιλοτ. Εννοείται πως πρέπει αυτή τη στιγμή να αρχίσει να δείχνει ότι είναι πιο γρήγορος και από τους δύο οδηγούς της Haas και από τον έτερο οδηγό της Williams. Και καθώς περνάμε την γραμμή τερματισμού, περνάμε τον Giovinazzi, κάτι είναι και αυτό. Και καθώς επιστρέφουμε στα pits, προφανώς και δεν παραμένουμε στο top 5, αν είναι δυνατόν. Είμαστε πίσω και από τον
Από το Τσουνόντα, ναι, ναι, είμαστε πίσω από το Τσουνόντα, είμαστε στην 11η θέση. Ο Κον, Φέτελ, Αλόνσο, Τζοβινάτσι, Ραϊκόνεν, Στρόλ πίσω μας. Τζορτζ Ράσελ, 18η θέση. Και στην 19η ο Καλουμάιλο, το αφήνοντας πίσω τους οδηγούς που πρέπει να αφήσει πίσω του, δηλαδή τους δύο της Χάς και τον έναν της Williams. Και εμείς βγήκαμε ακόμα μια προσπάθεια στο Q1. Wow. Okay. Δεν συνειδητοποίησα τι έχει μόλις γίνει. Βγήκαμε ακόμα μια προσπάθεια στο Q1, έτσι για το τέλος, και περάσαμε στο Q2. Βγήκαμε 11η, περάσαμε στο Q2. Wow. Είμαι λίγο τα ζώα μου αργά εγώ, έτσι είμαι ακόμα από τα χριστουγεννιάτικα hangover αυτή τη στιγμή. Και εσείς βλέπετε ήδη την πρώτη μας προσπάθεια στο Q2 αυτή τη στιγμή και εγώ δεν έχω χωνέψει ακόμα ότι είμαστε στο Q2. Το συνειδητοποιείτε τι έγινε. Περάσαμε στο Q2, δεν το περίμενα αυτό με τίποτα. Max Verstappen κάνει τώρα το fastest lap. Μπήκαμε στα pits, είχαμε πέσει στην 11η θέση, βγήκα. Περίμενα λίγα λεπτά, βγήκα για να κάνω 2-3 γύρους στο τέλος. Περίμενα καθώς έβγαινε ότι θα έχω πέσει από την 10η θέση στην 16η, 17η, 18η θέση. Παρ' όλα αυτά, όχι απλά μπαίνουμε στο Q2, μπαίνουμε στο Q2 και ως 11η κανείς σε αυτό το μεσοδιάστημα δεν έκανε καλύτερο χρόνο από εμάς, από όσοι ήταν πίσω μας. Και ολοκληρώνουμε την προσπάθειά μας στο Q1, όντας 11η. Μπαίνουμε λοιπόν στο Q2 και ολοκληρώνουμε τον πρώτο μας γύρο αυτή τη στιγμή, στο δεύτερο προκριματικό. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να περάσουμε σε δεύτερο qualifying γύρο. Νομίζω ότι στη Γαλλία ήταν ότι καταφέραμε να μπούμε στο Q3, αν θυμάμαι καλά. Αλλά δεν νομίζω από τη Γαλλία και μετά να έχουμε ξανακαταφέρει να κάνουμε κάτι παρόμοιο. Αν θυμάστε κάτι, διορθώστε με. Και επιστρέφοντας στα pits μετά τις πρώτες μας προσπάθειες, είμαστε στη 15η θέση με τον Αντώνιο Τζοβινάτσι να είναι στην 16η. Πάμε τώρα να κάνουμε την τελευταία μας προσπάθεια. Έχει ολοκληρωθεί το qualifying. Περνάμε την γραμμή τερματισμού με λίγο καλύτερο χρόνο. Βελτιώνουμε. Αλλά δεν νομίζω ότι η βελτίωσή μας θα είναι αρκετή ώστε να μας στείλει ακόμα πιο μπροστά. Και ναι, δεν είναι αρκετή. Περνάνε Μπότα, Σάιντ, Ρικάρντο, Χάμιλτον, Νόρις, Φερστάπεν, Λεκλέρ, Πέρες, Γκασλί και Τσουνόντα. Και παρότι βελτιώσαμε, είμαστε στην τελευταία θέση του Q2. Στρόλ, Τζοβινάτσι, Ραϊκόνεν, Φέτελ και Φερνάντο Αλόνσο είναι οι οδηγοί που δεν περνάνε, αλλά ήταν πιο γρήγοροι από εμάς. Οπότε ολοκληρώνεται η πορεία μας εδώ στα προκριματικά. Εννοείται πως είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό που καταφέραμε. Θα ξεκινήσουμε στην 16η θέση, εκτός αν υπάρχουν τιμωρίες και τα σχετικά. Θα δούμε τι έχει να γίνει, θα δούμε ποιοι έχουν τιμωρηθεί, θα δούμε αν θα ξεκινήσουμε λίγο πιο μπροστά. Πάμε πάντως μετά από αυτή τη φανταστική παρουσία στο qualifying με ανανεωμένη αισιοδοξία, με άλλον αέρα πλέον. Πάμε πιο σίγουροι στον αγώνα εδώ. Κοιτάω τον κινητήρα μου. Είπα να αλλάξω λίγο το MGUK, αλλά ναι, είπα να το αλλάξω μετά το Park Fermé, αφού ήδη έχουμε περάσει από Park Fermé. Έχουμε ήδη τρέξει τα προκριματικά, το οποίο ήταν χαζό εκ μέρους μου. Θα πρέπει πριν το qualifying να παίξω με τον κινητήρα. Το οποίο σημαίνει ότι και δεν μπορώ να βάλω δυνατότερο MGUK και MGUH που ήθελα. Και ότι πάω με ένα πάρα πολύ αδύναμο ICE. Ένα ICE σχεδόν κατεστραμμένο θα μας βγάλει στη Μόντσα. Θα μας βγάλει, θα το δούμε σε λίγο. Πάμε για τον αγώνα. We're back in Italy once again for another round of the Formula One World Championship. And what a great race is in store for us today here at the oldest circuit on the calendar. Monza hosted its first race all the way back in 1922. With top speeds reaching 215 miles per hour, only a few places can challenge Monza's crown as the fastest circuit in F1. Hard braking zones going into the three chicanes make up the majority of the 11 corners on this 3.6-mile circuit. And just in case the slipstream wasn't enough, two DRS zones will help encourage some closer action. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box. Ant, it's fantastic to have you with us here today, but I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, from the moment qualifying's over, you start to feel the adrenaline in your body build up and the buzz in your stomach as you anticipate the rundown into turn one. It's all a bit like going into battle, and the unknown situation makes you nervous. Those pre-race nerves are a good thing. The day you don't have them means that you don't care anymore. And of course, you have to make sure that all the procedures are second nature to you, so that they're not taking up too much of your capacity. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Good job yesterday from Valtteri Bottas. The fence starts from pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Perez, Verstappen, Lando Norris, and Leclerc. Sainz, Vettel, Raikkonen, and Antonio Giovinazzi. Stroll, the scientist, Daniel Ricciardo, and Russell. Tsunoda, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Ilott, Nikita Mazepin, and Esteban Ocon. They've taken a grid penalty. Mick Schumacher, Latifi,
Fernando Alonso. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. And Pierre Gasly picks up the final grid slot today. It's almost time for those five red lights to go out. Then let's see who can prevail today. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Μπαίνουμε στον αγώνα με πολύ καλά και πολύ κακά νέα. Τα πολύ καλά νέα είναι ότι ξεκινάμε στη 12η θέση, καθώς ο Κον Αλόνσο, Γκασλί και Τσουνόντα, οι οδηγοί των Αλφα Τάουρι και Αλπίν δηλαδή, έχουν grid penalties και θα ξεκινήσουν ακόμα πιο πίσω. Τα κακά νέα είναι ότι Τζιοβινάτσι και Ραϊκόνεν ξεκινάνε στη θέση 9-10. Πέντε κόκκινα φώτα σβήνουν και φύγαμε για το Grand Prix της Ιταλίας εδώ στη Μόντσα. Ξεκινάμε, προσπαθούμε να μπούμε δίπλα από το Stroll. Νομίζω ότι θα πάρω την εσωτερική. Μας ανοίγει ο Ραϊκόνεν και ο Τζιοβινάτσι χώρο εδώ, αλλά θα είναι δολοφονικό να πούμε σάντουιτς ανάμεσα στους δύο. Παρόλα αυτά το κάνουμε. Ο Τζιοβινάτσι βουτάει την εσωτερική, παίρνει τη θέση από το Σάιντ και ο Άιλοτ έχει κάνει μια απίστευτη βουτιά και είναι στη 10 θέση αυτή τη στιγμή. Ο Κάλουμ Άιλοτ είναι στους πόντους. Εμείς είχαμε μια παράξενη συμμαχία με τον Κίμι Ράικονεν. Για να δούμε ξανά τι έγινε εδώ πέρα. Κοιτάξτε ο Άιλοτ πως βουτάει πάρα πολύ θαραλέα. Εμείς αναγκαστήκαμε να πούμε λίγο πιο μέσα. Ακουμπάμε λίγο με τον Ραϊκόνεν. Εντάξει, όλα συμβαίνουν σε αυτή την πρώτη στροφή και μπαίνουμε στο πρώτο σικέιν της Μόντσας. Όντας στη 12η θέση, δεν καταφέραμε να κερδίσουμε τίποτα με αυτή την κίνηση, αλλά ήταν σίγουρα μια πάρα πολύ εντυπωσιακή κίνηση. Γίναμε σάντουιτς ανάμεσα στις δύο Αλφα Ρωμαίο. Ο Τζιοβινάτσι ήταν φανταστικός, κατάφερε και πέρασε μέχρι και τον Κάρλος Σάινθ. Και ο Κάλουμ Άιλοτ αυτή τη στιγμή δείχνει στους πόντους. Εντάξει, πιστεύω δεν θα καρδίσει για πολλή ώρα αυτό. Εμείς θέλουμε γρήγορα να ξεμπερδέσουμε. Νομίζω ότι μπορούμε, έχουμε την ταχύτητα, έχουμε τη διάθεση να περάσουμε σύντομα και τον Ραϊκόνεν και τον Άιλοτ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Μπάρτζι Racing μπορεί να στείλει ένα από τα δύο μονοθέσια στους πόντους. Μπορεί και τα δύο, δεν ξέρουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή, ίσως, τρέχουμε σε έναν αγώνα ο οποίος ίσως μας δώσει πόντους. Έχουμε να πάρουμε πόντους από τον πρώτο αγώνα της χρονιάς. Που βγήκαμε έκτη. Εντάξει, κάνω τόσο καιρό να γυρίσω αυτό το βίντεο. Μπορεί να έχουμε ξαναπάρει πόντους για να το έχω ξεχάσει. Ξαναδιορθώστε με. Εγώ θυμάμαι ότι τελευταία φορά πήραμε πόντους ήταν στο Μπαχρέιν. Ο Ραϊκόνεν εδώ τώρα θα πάει να κάνει μια κίνηση από την εξωτερική του Άιλοτ, καθώς μπαίνουμε στην πρώτη στροφή για να δούμε ο Άιλοτ πώς θα το χειριστεί. Ο Ραϊκόνεν τον περνάει προς το παρόν, έχει την εξωτερική. Ο Άιλοτ, ο Ραϊκόνεν θα μπορούσε να επιταχύνει, του φύγε λίγο το τιμόνι εδώ πέρα, με αποτέλεσμα ο Άιλοτ να καταφέρνει να είναι μπροστά από το Φιλανδό για ακόμη μια φορά. Και τώρα στο δεύτερο γύρο είμαστε ακόμα. Μπαίνουμε στο πρώτο σικέιν και βρίσκει την ευκαιρία του Ραϊκόνεν και κάνει την κίνηση πάνω στον Βρετανό συνοδηγό μας και τον περνάει. Δεν κατάφερε για πολλή ώρα να καρτίσει πίσω του τον Ραϊκόνεν. Ο Άγγλος, ο πολύπρος Φιλανδός, ήταν εκεί, ήταν δυνατός, ήταν πιο γρήγορος εννοείται και κατάφερε και βγάλε την προσπέραση πάνω στον Κάλουμ Άιλοτ. Και τώρα συγγνώμη, Κάλουμ, αλλά πρέπει να σε περάσουμε και εμείς. Θα πάρουμε την εξωτερική εδώ πέρα καθώς μπαίνουμε στο δεύτερο σικέιν. Και σικέιν με σικέιν αρχίζει και χάνει θέση ο Κάλουμ Άιλοτ που πέφτει στην 10η θέση. Και τώρα θα πρέπει να παλέψει να κρατήσει θέση από το στρόλ εδώ. Ακουμπάμε το κέρμπ. Οριακά κάρταμε το μονοθεσιό μας και αυτή τη στιγμή ο Άιλοτ θα έχει την ευκαιρία να μας περάσει. Δεν το κάνει, τον κλείνουμε. Με αποτέλεσμα αυτό το κλείσιμο να δώσει την ευκαιρία στους Ράικονεν και Στρόλ να δοκιμάσουν μια κίνηση πάνω στον δικό μας τον Άιλοτ. Και οι δύο τον περνάνε τώρα καθώς βγαίνουμε από την παραμπόλικα και μπαίνουμε στον τρίτο γύρο όντας 11η. Κερδίσαμε μια θέση αλλά στείλαμε πίσω τον συνοδικό μας τον Κάλουμ Άιλοτ, ο οποίος έπεσε στην 14η θέση. Ράικονεν στη 10η θέση, Φέτελ είναι ένατος, το οποίο σημαίνει ότι ο Τζιοβινάτσι είναι ακόμα πιο μπροστά. Αυτή τη στιγμή δεν διεκδικεί απλά ένα πόντιο Αλφα Ρωμαίο, διεκδικεί αρκετούς πόντους και πρέπει οπωσδήποτε, και το ξαναλέω οπωσδήποτε, να είμαστε καλύτεροι από την Αλφα Ρωμαίο. Αυτή είναι η βασικός μας ανταγωνιστής, η Αλφα είναι ο βασικός μας ανταγωνιστής και το πέρα στον έκτο γύρο θα πρέπει να κάνουμε μια βουτιά στον Ράϊκόνεν. Μέχρι τον έκτο γύρο δεν έχει συμβεί κάτι εντυπωσιακό και με πολύ σκράπι και σκάφι τρόπο καταφέρνουμε και βγάζουμε μια κίνηση στον Ράϊκόνεν. Δεν ξέρω τι θα πείτε, δεν είναι και ο καλύτερος τρόπος, αλλά δεν μας νοιάζει παιδιά. Αυτή τη στιγμή κυνηγάμε πόντους. Άμα θέλει η FIA να μου δώσει ποινή, ας μου δώσει. Θα οδηγήσουμε βρώμικα, θα οδηγήσουμε άσχημα. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Άμα είναι αυτή η φήμη μας να είναι στη Φόρμουλα 1, ας είναι αυτή η φήμη μας στη Φόρμουλα 1. Κάθε οδηγός και κάθε ομάδα έχει τη θέση της. Και άμα η θέση μας είναι να είμαστε οι τύποι που κάνουν και τις παρατυπίες τους για να τσιμπήσουν ποντάκια, ας είμαστε. Βγάζουμε μια πολύ ρυψοκίνδυνη και επικίνδυνη προσπέραση στον Ράϊκόνεν και παρότι δεν τη βγάλαμε πολύ καθαρά, είναι καθόλου ανώμημη. Έτσι, είναι νόμιμη. Δεν πεντακάθαρη, είναι όμως νόμιμη. Οπότε αυτή τη στιγμή η Μπάρτζι Racing είναι
Δέκατη είναι στους πόντους ο Τζιοβινάτσι, είναι 8ος, έχουμε στείλει το Ράικονεν σε το 14 με τον Καστιλίνι, έχει καταφέρει επίσης να τον περάσει. Φέτελ είναι αυτός που χωρίζει εμάς και τον Τζιοβινάτσι. Εδώ θα πάει ένα γαλλία κίνηση ο Γκασλί. Θα μπούμε από την εσωτερική. Βουτάμε. Νομίζω βγήκε. Ρόδα με ρόδα εδώ με το Γάλλο. Θα βγούμε καλύτεροι. Ανεβάζουμε δεύτερη ταχύτητα τώρα και ναι. Νομίζω ότι βγαίνουμε αλόβητε από αυτό. Κοιτάξτε, φανταστική κίνηση στον Γκασλί. Με το που μας περνάει, βουτάμε κατευθείαν από την εσωτερική της στροφής 1 και διατηρούμε τη 10η θέση. Η πόντι είναι ακόμα ζωντανή. Είμαστε στον 8ο γύρο. Η πόντι είναι ακόμα ζωντανή. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Καθώς ετοιμαζόμαστε να βγούμε στην παραμπόλικα, εδώ μας πιέζει πάρα πολύ ο Τσουνόντα. Υπάρχει επαφή με το Τσουνόντα. Όπα. Όπα. Νομίζω ότι απλά μου ακούμπησε λίγο την πίσω ρόδα. Πρέπει να γίνει χαμός. Έχασα τελειώσει την έλεγχο του μονοθεσίου μου. Νάτο. Πήγε να περάσει ο Τσουνόντα. Εγώ τον είχα κλείσει. Τον έκλεισα μεν. Αλλά είχε ήδη πολύ λίγο χώρο ο Τσουνόντα. Δεν θα βγαίνει ποτέ αυτή η προσπέραση που πήγε να κάνει. Τον έκλεισα ναι, αλλά δεν έπρεπε να το επιχειρήσει αυτό το πράγμα ο Τσουνόντα. Πολύ μεγάλο τρακάρισμα για το Τσουνόντα. Και έχουμε safety car. Στον ένα το γύρο βγαίνει safety car, μπαίνουμε στα pits. Πρέπει να αλλάξουμε τα ελαστικά μας. Θα πάμε σε hards, όχι σε mediums που είναι αρχική στρατηγική. Έχουμε ταλαιπωρήσει αρκετά τα soft ελαστικά μας αυτή τη στιγμή. Οπότε κατευθείαν σε hards και αλλαγή τερού. Είχαμε έντονο τρακάρισμα εδώ με τον Τσουνόντα. Είναι εκτός αγώνα. Ποιος ήταν εκτός αγώνα, παιδιά, ο Γιο Ρικάρδο. Ο Τσουνόντα βγήκε εκτός αγώνα. Τέλος πάντων, κάποιοι οδηγοί βγήκαν εκτός αγώνα. Και εμείς επιστρέφουμε αυτή τη στιγμή στην 13η θέση. Γκασλί και Στρόλ μπροστά, Αλόνσο και Ράσελ πίσω. Θα τρέξουμε να πιάσουμε το safety car Q. Και επίσης, όταν με το καλό πέσει η πράσινη σημαία, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποια κίνηση στον Γκασλί. Γιατί όχι. Και έχουμε πράσινη σημαία τώρα. Έχουμε πράσινη σημαία, έπεσε η πράσινη σημαία και εμείς προσπαθούμε εδώ πέρα να κάνουμε μια κίνηση πάνω στον Γκασλί. Και βγαίνει, περνάμε τον Γκασλί. Ρόδα με ρόδα με τον Οκόν και βγαίνει κίνηση και στον Οκόν. Okay, έγινε χαμός εδώ στην πρώτη στροφή. Εννοείται πως έγινε χαμός. Κοιτάξτε εδώ τη βουτιά μας με το που έπεσε η πράσινη σημαία. Είχαμε φέρει το μονοθέσιο μας δίπλα με αυτό του Γκασλί. Και καταφέρνουμε, βγάζουμε κίνηση. Περνάμε τον Γκασλί, περνάμε και τον Οκόν. Οπότε στην επιστροφή μας λοιπόν, στην επιστροφή μας στο racing, είμαστε ξανά 11η. Δεν είμαστε στους πόντους, αλλά μπορούμε να τους φτάσουμε. Μπορούμε να πιάσουμε πόντους. Δεν είναι ακατόρθωτο. Μπροστά μας είναι Αλφα Ρωμαίο. Και πιστεύω ότι την Αλφα Ρωμαίο την έχουμε. Άμα συνεχίσουμε, άμα βάλουμε το κεφάλι κάτω και τρέξουμε. Όπα, εδώ υπάρχει ατύχημα. Ξανά ατύχημα που μπλεκόμαστε εμείς. Να δούμε τώρα ποιος φταίει. Ξανά ατύχημα με Αλφα Τάουρι, έτσι. Πάλι έγινε με Αλφα Τάουρι. Οκ. Να το. Ναι. Είναι εκτός αγώνα ο Γκασλί, παιδιά. Ναι, είναι εκτός αγώνα. Ατύχημα το οποίο αφήνει εκτός αγώνα τον Γκασλί. Ακόμα ένα ατύχημα που μπλεκόμαστε εμείς. Νομίζω έχει ξεφτυλιστεί λίγο φέτος. Έχουμε μπλακεί σε πάρα πολλά ατυχήματα. Πρέπει να πάμε για ρεκόρ σεζόν στη Φόρμουλα 1 να έχουμε μπλεχτεί σε τόσα πολλά ατυχήματα. Έχουμε προκαλέσει άπειρα ατυχήματα. Ξαναλέω, στο πρώτο ατύχημα θα μπορείτε να πείτε ότι φταίω εγώ γιατί εγώ έκλεισα το Τσουνόντα. Αλλά ο Τσουνόντα δεν έπρεπε καν να επιχειρήσει να χωθεί εκεί πέρα που πήγε να χωθεί. Δεν υπήρχε κανένας λόγος, δεν υπήρχε καθόλου χώρος. Και σε αυτό το ατύχημα μάλλον... σε αυτό το ατύχημα μάλλον θα πούμε ότι φταίω εγώ. Νομίζω ότι πήγε να μπει στο Racing Line μου ο Γκασλί. Πιστεύω ότι θα μπορούσα να το ελέγξω, μα έμενα λίγο εκτός. Αλλά παιδιά, δεν έχω Ultra Wide Monitor, δεν έχω πολύ καλή περιφερειακή. Έτσι όπως θα βλέπω τα πράγματα. Και ο Γκασλί έπεσε, του κλείσα λίγο τη γραμμή και... είχε ατύχημα. Εδώ πέρα με την πτώση της πράσινης σημαίας λοιπόν, καθώς έχουμε δεύτερο safety car, το εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο. Έχουμε για ακόμα μια φορά επιχειρήσει να κερδίσουμε ό,τι μπορούμε από την πράσινη σημαία. Βάλαμε το αυτομονοθέσιο μας δίπλα με αυτό του Sainz. Τον περάσαμε στην ευθεία. Outbreak και τον Sainz και τον Stroll και τον Alonso. Ειδικά με τον Stroll δόθηκε τρελή μάχη εδώ στην πρώτη στροφή και αυτή τη στιγμή είμαστε όχι στη δέκατη, στην ένατη θέση. Διεκδικούμε 2 πόντους. Αλλά αυτοί οι 2 πόντια θα έχουν καμία σημασία στην τελική. Άμα δεν καταφέρουμε να περάσουμε τον Τζιβινάς, ο οποίος είναι 8ος. Είμαστε στον 16ο γύρο πια με τον Τζιβινάς να είναι στην 8η θέση και το Φέτελ να είναι στην 7η. Εμείς είμαστε ένατη, Στρόλ 10ος. Αυτή τη στιγμή τον έχει περάσει ο Σάινθ, ο οποίος επιχειρεί μια κίνηση. Και υπάρχει ατύχημα με τον Στρόλ, αλλά έχει πάρα πολύ σοβαρό τρακάρισμα. Πήγε να κάνει μια κίνηση στο Σάινθ. Και χτύπησε ο Λομόναχος. Παιδιά, δεν φταίω εγώ που ό,τι ατύχημα κάνει CV τυχαίνει να είμαι εκεί. Δεν φταίω εγώ για αυτό που έγινε στο Στρόλ. Ο τυπάς πήγε να περάσει το Sainz, έχασε κάθε έλεγχο του μονοθεσίου και για ακόμη μια φορά έχουμε safety car. 3 safety cars, δεν ξέρω και εγώ πόσα DNFs. Και ο Raikkonen εκτός εδώ μεταξύ.
Οπότε τώρα, στην ένα θέση που μας πρέπει να μείνουμε πίσω από τον Giovinazzi, πίσω μας είναι ο Ράσελ και ο Άιλο, το οποίο είναι πάρα πολύ καλά νέα, γιατί σημαίνει ότι δεν θα έχουμε ανταγωνισμό από πίσω όταν πέσει η πράσινη σημαία. 21ος γύρος από τους 27. Βγαίνουμε από την παραμπόλικα. Θα πάμε δίπλα-δίπλα με τον Giovinazzi. Prepare to resume racing, no overtaking, πράσινη σημαία πέφτει και ετοιμαζόμαστε να περάσουμε τον Giovinazzi. Ξαναλέω, το να πάρουμε πόντζο δεν θα έχει καμία απολύτως σημασία στο τέλος της ημέρας. Άμα δεν καταφέρουμε να περάσουμε τον Giovinazzi, και εδώ κάνουμε μια πάρα πολύ δυσοκίνητη πουτιά, η οποία μας οδηγεί στο να περάσουμε και τον Πέρες και τον Φέτελ. Ο Φέτελ με τον Πέρες είχαν ένα μικρό πρόβλημα εδώ πέρα. Ο Πέρες γύρισε σχεδόν ολοκληρωτικά το μονοθέσιό του, σώθηκε τελευταία στιγμή από το να μην έχει πλήρη αναστροφή εκεί πέρα. Ο Φέτελ καταφέρνει και τον περνάει αυτή τη στιγμή. Ο Γερμανός είναι στην 7η θέση. Ο Πέρες που δεν έχει μια πολύ καλή μέρα σήμερα είναι στην 8η. Και ο Giovinazzi είναι ακόμα πιο πίσω και εμείς είμαστε στην 6η. Είμαστε στην 6η θέση πολύ λίγους γύρους πριν το τέλος. Πολύ λίγους γύρους πριν το τέλος. Είμαστε στην 6η θέση. Ο Πέρες δεν έχει καταφέρει και έχει περάσει το Φέτελ. Αυτή τη στιγμή λίγο πριν πούμε στην παραμπόλικα μας ασκεί πάρα, πάρα πολύ πίεση. Φερνάρουμε λίγο πιο αργά. Έχουμε την εξωτερική που είναι πολύ πολύ ταχύτερη στην παραμπόλικα, εξωτερική γραμμή εδώ πέρα. Και μπαίνουμε στην τελευταία ευθεία του 25ου γύρου όντας ακόμα 6η. Σίγουρα θα δεχτούμε πίεση, μένουν γύρια ακόμα για να δεχτούμε πίεση, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε πιο γρήγοροι. Ο Τσουνόντα έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και έχει περάσει και τον Πέρες και τον Φέτελ, αλλά ο Γιούκι Τσουνόντα, ο οποίος τελικά δεν είναι εκτός αγώνα προφανώς, είναι αυτός που είναι πλάκι μαζί μας στο πρώτο μεγάλο ατύχημα. Δεν καταφέρνει για ακόμα μια φορά, η άμυνα μας στην παραμπολικά είναι εξαιρετική, μας δίνει και το DRS ο Τσουνόντα. Έχουμε το overtake και νομίζω αυτό το DRS μας έδωσε τώρα ο Τσουνόντα. Μάλλον μας έσωσε, μπαίνουμε στον τελευταίο γύρο του αγώνα και αυτή τη στιγμή έχουμε την 6η θέση στο τσεπάκι. Λεκλέρ 5ος, Νόρις 4ος, δεν μας νοιάζει. Ο Πέρες και ο Τσουνόντα δίνουν, οι δύο Honda δίνουν τεράστια μάχη πίσω μας. Μόνο θετικό είναι αυτό για μας. Ο Τσουνόντα με softs, ο Πέρες με παλιές hards. Μόνο θετική είναι η μάχη που δίνουν μεταξύ τους. Μόνο μας βοηθήσει μπορεί. Και τώρα ετοιμαζόμαστε να πούμε στο τελευταίο chicane του 27ου γύρου, παιδιά, θα γίνει. Μπορείτε να κράξετε, μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, ότι έγιναν πάρα πολλά DNFs. Έτσι είναι η Formula 1, έτσι παίρνουν οι μικρές ομάδες νίκες και πόντους. Και ο Κον έτσι πήρε την πρώτη του νίκη. Και τότε έπρεπε να γίνει ο χαμός. Και όταν γίνεται ο χαμός, πρέπει να είσαι χαζός να μην το εκμεταλλευτείς. Όταν γίνεται λοιπόν ο χαμός, ακόμα και αν θες, πρέπει να κάνεις ό,τι μπορείς για να εκμεταλλευτείς. Και εμείς το κάναμε. Βγάλαμε την τελευταία μήνα εδώ στο Πέρες. Ο Σάιν προσπαθεί να κάνει μια προσπάθεια, αλλά όχι. Είμαστε στην έκτη θέση. Πέρες και Σάιν πίσω. Λεκλέρ και Νόρις μπροστά. Έγινε! Έκτη θέση! Έκτη θέση, αφήσαμε πολύ πίσω τον Giovinazzi. Περνάμε την Αλφα Ρωμαίο στο κατασκευαστό. Παίρνουμε κι άλλους πόντους του πρωταθληματικών. Δεν το πιστεύω. Βγάλω τον driver, δεν του νότα. Αν είναι δυνατόν, μετά από όλα αυτά, απίστευτο. They made great use of the clear air today then and didn't allow anyone to exploit the slipstream behind them. What a great win here at Monza. Anthony Davidson, a resounding victory today. What set them apart from the rest? Staying out of trouble was probably the most important factor here. In the race where half the field weren't classified at the checkered flag, we were able to guarantee a good result by basically keeping the car running. With their pace and a decent strategy as well, I don't think the race was ever really in doubt. After an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team, and they certainly deserve it. Let's have a look then at the driver's standings. Despite the best efforts of our championship leader, that lead has taken a bit of a knock today. Let's focus on the driver of the day. Anthony Davidson, who do you pick? Yuki Tsunoda gets my vote today. It's time to see how things are shaping up in the Constructors' Championship. Mercedes continue to extend their lead. Meanwhile, good work from Aston Martin this weekend, who pushed themselves further up the order. It's been an absolutely wild weekend of Formula 1 action. I can't wait to see what's next. Τι αγώνας, Θεέ μου. Έκτη θέση. Βάλτερι Μπότας είναι ο νικητής. Φερστάπεν δεύτερος, Χάμιλτον τρίτος. Λάντο, Νόρις και Σαρλς Λεκλέρ συμπληρώνουν την πεντάδα. Αυτό σημαίνει ότι ναι, μεν ο Χάμιλτον παραμένει πρώτος, αλλά ο Φερστάπεν με τη δεύτερη θέση τον πλησιάζει όλο και περισσότερο. Στην έκτη θέση είμαστε εμείς. Πέρες, Τσουνόντα, Σάινθ και Τζοβινάτ συμπληρώνουν τους πόντους. Φανταστικός ο Τζορτζ Ράσελ και ο Καλουμ Άιλοτ. Σωστά εκμεταλλευτήκανε και οι δύο τα πάρα πολλά DNFs. Ο Άιλοτ από 18ος τερμάτισε, το 10ος ήταν εξαιρετικός. Αγώνας, παιδιά, με 3 safety car και 5 DNFs. 5!
5 DNFs. Έγινε ο χαμός. 13η θέση για μας. Περνάμε τον Lance Stroll στο πρωτάθλημα οδηγών. Έχουμε 17 πόντους, μόλις έναν λιγότερο από τον Φερνάντο Αλόνσο και μόλις 2 λιγότερους από τον Εστεμπάν Οκόν. Ναι. Κι όμως, Αντώνιο Τζοβινάτσι και Κίμι Ράικονεν έχουν από 6 ο καθένας, το οποίο σημαίνει ότι περνάμε πλέον και για αρκετούς πόντους την Αλφα Ρωμαίο. Την περνάμε και έχουμε και μαξιλαράκι. Έχουμε 5 πόντους μαξιλαράκι από την Αλφα Ρωμαίο. Οι Mercedes εννοείται πως είναι πρώτη, αλλά η Red Bull κάνει ό,τι μπορεί για να μειώσει τη διαφορά. Ο Πέρες δεν ήταν ιδιαίτερα βοηθητικός σήμερα με την πολύ του κακή απόδοση. Χάς και Williams συνεχίζουν να είναι στον πάτο της βαθμολογίας, έχοντας όμως και οι 2 πόντους. Έγινε λοιπόν, παιδιά, 6η θέση. Τώρα έχουμε ακόμα ένα event. Μπορούμε να μην κάνουμε τίποτα και απλά να χάσει λίγο focus ο Άιλοτ και μπορούμε να του μιλήσουμε και να πάρει focus, αλλά να χάσουμε resource points και 750 resource points. Αν είναι δυνατόν, προφανώς και δεν γίνεται να χάσουμε 750 resource points όταν δίνουμε τόσο μεγάλη μάχη για να μείνουμε relevant και για να έχουμε λίγο καλύτερο μονοθέσιο. Δεν θα κάνω τίποτα. Ας χάσει focus ο Άιλοτ. Δεν με επηρεάζει το focus του Άιλοτ γιατί δεν κυνηγάμε κάποιο πρωτάθλημα κατασκευαστών ή οδηγών ώστε να με νοιάζει το να με βοηθήσει ο συμπαίκτης μου. Οπότε ας χάσει focus ο Άιλοτ. Εγώ 750 resource points, παιδιά. Δεν χάνω. Εννοείται πως δεν χάνω. Και ναι, αυτό ήταν το βίντεο, I guess. 6η θέση. Είχαμε ένα failure εδώ στα upgrades του κινητήρα μας. Θα ξαναπροσπαθήσουμε, σε 14 μέρες θα είναι έτοιμο. Δεν μπορούμε να κάνουμε άλλη αναβάθμιση στον κινητήρα. Γενικά δεν μπορούμε να κάνουμε άλλες αναβαθμίσεις εδώ. Θα περιμένουμε να περάσουν μερικές μέρες να δούμε αν γίνεται. Περιμένουμε αναβαθμίσεις και στα aerodynamics. Στο στασί δεν έχει γίνει ακόμα το monocoque, πολύ μεγάλη αναβάθμιση η οποία περιμένουμε, αλλά έγινε στο roll dampers και θα κάνουμε τελικά, όχι έχουμε. Κάναμε roll dampers, θα κάνουμε και heave dampers, θα είναι η μοναδική αναβάθμιση που θα δείτε σήμερα και είναι η μοναδική που μπορούμε να κάνουμε. Θα είναι έτοιμη δυστυχώς μετά από την Ρωσία και αυτή. Και πριν κλείσουμε κάνουμε και μερικές αναβαθμίσεις στα facilities, κάναμε μία στο driver, στο sim μας και κάναμε και άλλη μία στο engine department, στο powertrain. Αυτό ήταν λοιπόν, παιδιά, το βίντεο για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Καλή χρονιά, ξαναλέω, να έχετε όλοι. Το κανάλι προχωράει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τους 500 subscribers. Δεν το έχω πει ακόμα αυτό. Θα το πω στην αρχή κάποιο άλλο βίντεο, αφού δεν το είπα στην αρχή αυτού του βίντεο. Ναι, ευχαριστώ για τους 500 subscribers. Να είστε καλά. Ευχαριστώ που δείτε το βίντεο. Κράξτε με στα σχόλια για το πώς πήραμε αυτή την νίκη. Κράξτε με, δεν πειράζει. Δηλαδή, θα το δεχτώ. Θα το δεχτώ. Πραγματικά. Αυτά από μένα. Συγγνώμη, ήταν λίγο παράξενο το voiceover και η φωνή μου σήμερα. Γενικά είναι παράξενες εποχές αυτές. Γράφουμε και εξεταστικές και έχουμε και διαβάσματα κτλ. Και είμαι αυτή τη στιγμή με ένα σωρό καφέδες για να με συντηρήσουν και το μυαλό μου είναι σίγουρα λίγο θολωμένο. Οπότε μπορεί να μην ήταν στα standards που σας έχω συνηθίσει. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται καινούργιες σειρές στο κανάλι και έρχεται εννοείται και live στην σειρά με FIFA 22 Career Mode όπως έχετε ζητήσει. Σπάστε το like, χτυπήστε το subscribe. Παρακαλώ πάρα πολύ, αν θέλετε να ανεβάζω και άλλα βίντεο και μας αρέσει η Formula 1. Τα λέμε, παιδιά, σε μερικές μέρες στο Sochi Autodrome στη Ρωσία. Αυτά από μένα μέχρι το επόμενο βίντεο. Να είστε καλά και όπως πάντα, γεια σας.